Ναι, ναι. Η αναβάθμιση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα πνοής που θα γίνουν στην πόλη μας τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο εξαιτίας του προϋπολογισμού, ο οποίος είναι της τάξης των 370 εκατομμυρίων, αλλά κυρίως γιατί θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και θα προσδώσει πολύ μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, γιατί πλέον θα μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Ένα έργο που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Και γι' αυτό αποφασίσαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να του δώσουμε όνομα και ταυτότητα. Το ονομάσαμε Θεσσαλονίκη Flyover. Την Πέμπτη, σε δύο μέρες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται στην πόλη μας για να ανακοινώσει σε εκπροσώπους του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του υπερσύγχρονου αυτοκινητοδρόμου και για να δείξουμε την προτεραιότητα που έχει για την κυβέρνησή μας, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αναβάθμιση, η ουσιαστική και συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.